Χορεύω να ασχολείσαι και να ενδιαφέρεσαι για μένα. Και τώρα λέγε. Το χωράφι με τα χασισόδαντρα ήταν δική σου ιδέα. Όχι, είμαι εγώ για τέτοιες ιδέες. Την έκανες όμως. Από ανάγκη. Τι θα πει από ανάγκη, δηλαδή όποιος έχει ανάγκη τι κάνει. Φυτεύει χασίσια. Ορίστε. Ο Χατσοπανάγος δηλαδή. Δική του ιδέα ήταν. Δεν θα μας βρούνε, μου λέει, εκεί στο τέρμα του Θεού που θα τα φυτέψουμε. Ούτε οι λύκοι δεν κατεβαίνουν να πιούνε καφέ. Και ο Τσαπρατσίδης πώς σας βρήκε, ρε. Λύκος είναι. Όχι. Γάτα. Σκέτη γάτα. Και πώς έγινε το. Μας έκανε τσακωτούς ένα βράδυ που τα ποτίζαμε και μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό. Πώς σας το βάλε. Συμφωνήσαμε να του δίνουμε 5 εκατομμύρια το χρόνο για να μας το σκεπάζει. Και σας το σκέπαζε. Βέβαια. Κάθε χρόνο. Πολλές φορές και πάνω στους 10 μήνες. Όλο πως έχει ανάγκη μας έλεγε. Ανέβαινε, βλέπεις, και στο καζίνο. Αχα. Mm-hmm. Πήγαινε και στο καζίνο ο τύπος, έτσι. Αμέ, τακτικός. Πάρα πολύ ωραία, Τσατσούλη. Τώρα λοιπόν που θα σας βάλουμε να καθίσετε ο ένας αντίκρι στον άλλον, θα τα πεις όλα αυτά και μπροστά του. Μπροστά σε ποιον? Σε ποιον άλλον? Στον Τσαπρατσίδη. Όχι μπροστά του. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνετε αυτό. Θες να με κάψεις? Να σε κάψω γιατί, ρε? Γιατί έχει τα μέσα. Αυτό πάντα μας έλεγε. Πως έχει τα μέσα και πως τον σκεπάζουν κάτι άλλο πολύ δυνατή. Αυτό σας έλεγε. Μάλιστα. Διότι τα περισσότερα που του δίναμε τα έδινε και αυτό σε κάποιους άλλους που είναι πάνω από αυτόν. Ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρεις? Όχι. Σάμα της μας τους έλεγε. Αλλά για να μην μας έχουν ενοχλήσει 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια, δεν είναι αρέθρια. 3 χρόνια σπέρανε το χωράφι και πέραμε χασίσια δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτά τα 3 χρόνια τι κάνατε, το ακουμπάγατε δηλαδή για να σας προστατεύει? Μάλιστα. Μάλιστα. Μπράβο, τώρα είσαι καλό παιδί. Θα τα πεις όλα αυτά και μπροστά του. Όχι μπροστά, σας παρακαλώ. Μη μου το κάνετε αυτό το κακό. Γιατί ρε, τι φοβάστε ρε μαλάκα, σε άλλη φυλακή θα είσαι, σε άλλη φυλακή θα είναι αυτός. Άσε που είσαι καλό παιδί και αφού μας τα πες, θα βγεις από τη φυλακή και γρηγορότερα. Σίγουρα θα βγω γρηγορότερα. Σιγουρότερα, τι είναι δυνατόν? Εκτός αν θέλεις η πατρίς ευγνωμονούσα να σου απονείμει και κανένα παράσημο εξαιρετών πράξεων. Ας τα διάλαβε. Ας τα διάλαβε, πάρτε έξω. Και φροντίστε να πιάσετε και τον άλλον, τον Χατζοπάνακο, όπως τον λένε.